Σοκ, αγωνία, προβληματισμός. Τον πιο δύσκολο αγώνα της ζωής του δίνει τα τελευταία 24 ώρα ο παγκόσμιος προαθλητής του κανόε καγιάκ Ανδρέας Κυλικαρίδης, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Πολωνίας μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη την Τρίτη ενώ βρίσκονταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του. Οι γιατροί τι λένε? Ότι έχει λευκαιμία και έχει κατακλειστεί ο εγκέφαλός του με υγρά στιγμή και, δεν, και είναι σε οξία, δύσκολη οξία φάση την οποία προσπαθούμε να ξεπεράσουμε, να βγούμε από αυτή τη φάση και από εκεί και πέρα έχει ο Θεός, αλλά είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Στον 37χρονο πρωταθλητή χορηγείται η ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή και οι γιατροί περιμένουν την αντίδραση του οργανισμού του. Αν ο Κυλικαρίδης δεν βγει άμεσα από το κόμμα, ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλος, καθώς υπάρχει περίπτωση το αιμάτωμα στο κεφάλι του να επεκταθεί. Τον Έλληνα αθλητή βρήκε σε ημικοματώδη κατάσταση στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του ο συναθλητής του Μιχάλης Παπασάβας. Ένιωθα αδιαθεσία. Είχε πυρετούς που αρχίζανε και πέφτανε αναδιαστήματα. Δεν μπορούσε να αγωνιστεί. Δεν περιμέναμε ότι θα είναι κάτι τόσο σοβαρό. Ήταν περίεργη ίωση, γιατί μία τον χτύπαγε στο αναπνευστικό, μία είχε πονοκεφάλους. Δηλαδή δεν ξέρω, σαν να μεταλλασσόταν ίωση. Από τη μία στιγμή στην άλλη έγινε αυτό που έγινε. Προβληματισμό πάντως προκαλεί το γεγονός ότι πριν αναχωρήσει για την Πολωνία, όπου θα συμμετείχε στο παγκόσμιο κύπελο, ο Κυλικαρίδης είχε παρουσιάσει δέκατα και πήγε για εξετάσεις τις οποίες οι γιατροί δεν διέγνωσαν κάτι σοβαρό εκτός από μια απλή ίωση. 10-20 μέρες πριν φύγει για τους αγώνες αυτούς, είχε παρουσιάσει κάτι δέκατα. Πήγε στη Θεσσαλονίκη, έκανε κάποιες εξετάσεις εκεί, αλλά του είπαν κάποια ιωσούλα είναι, δεν έχει τίποτα. Υπάρχουν όμως φορές που στις οξείες μορφές της νόσου όντως αυτό μπορεί να γίνει ταχύτατα, να γίνει πολύ γρήγορα. Δηλαδή να εγκατασταθεί σε χρόνο λιγότερο του ενός μηνός. Οι επόμενες ώρες είναι κάτι παραπάνω από καθοριστικές για την ζωή του 37χρονου αθλητή, ο οποίος έχει από χθες το βράδυ στο πλευρό του την σύζυγό του και τη μητέρα του και μαζί τις ευχές όλων των Ελλήνων να βγει νικητής από την δύσκολη μάχη που δίνει.